κατέμεινε στη Λευκή Ισοπαλία με αντίπαλο τον Πιερικό στο στάδιο Αλκαζάρ και ταυτόχρονα παρέμεινε σε πολύ δύσκολη βαθμολογική θέση. Η προσπάθεια του Μιστακίδη έφερε στο 8ο λεπτό την πρώτη φάση του αγώνα, καθώς το σούτ του Κατερινιώτη Κυνηγού υποχρέωσε τον Πρίφτη να αποκρούσει δύσκολα σε κόρνερ. Ο Τύρναβος αντέδρασε με διαδοχικές επιθέσεις, που δεν έφεραν όμως άμεσο αποτέλεσμα, αντίθετα από τη νέα επιθετική ενέργεια του Πιερικού, η οποία οδήγησε σε σημαντική ευκαιρία, καταρχήν με το σούτ του Σίλβα και τη νέα κοντινή προσπάθεια του Αλεξίου, μετά την ασταθή απόκρουση του γκολκίπερ των γηπεδούχων, χωρίς ωστόσο η μπάλα να καταλήξει στα δίχτυα του. Τελικά η μεγάλη ευκαιρία για τους Κιανέριθρους άργησε με ένα να ήρθε στο 30, μετά την εκτέλεση φάουλ από τον Μιλουτίνοβιτς και την κοντινή καρφωτή κεφαλιά του Ποκόνγκ που έφυγε λίγο out. Ο Καμερουνέζος κυνηγός μάλιστα στάθηκε διπλά άτυχος, καθώς ένα λεπτό αργότερα υπέστη θλάση και αποχώρησε για να πάρει τη θέση του Ζυγκυρίδης. Η ατυχία βέβαια ήταν τελικά πολύ μεγαλύτερη για την ομάδα του Τυρνάβου συνολικά, που στο 45 έχασε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και τον Χαλούλο. Η επανάληψη ξεκίνησε με τον Πιερικό να προσπαθεί και πάλι να απειλήσει με τον Μιστακίδη στο 58 και να χάνει τελικά τη μεγάλη ευκαιρία στο 61, που ο Πρίφτης νίκησε τον Σίλβα σε έναν επανάληπτο τετατέτ. Η εμφανής αδυναμία του Τυρνάβου να κάνει παιχνίδι έφερε στο 67 την είσοδο στο μάτς του Σολφερίνο και αμέσως μετά στο 69 ένα αξιόλογο αλλά άστοχο μακρινό σου του Μιλουτίνοβιτς, ενώ στο 80 κατόπιν πίεση στην αντίπαλη άμυνα το συρτό γύρισμα του Ζυγκερίδη μπλόκαρε σταθερά ο Πατσογιώργος. Ο ίδιος παίκτης, ο Ζυγκερίδης, δεν μπόρεσε στο 86 να εκμεταλλευτεί την κακή έξοδο του αντιπάλου goalkeeper, σουτάροντας out από καλή θέση, για να φτάσουμε στο τελικό 0-0, χωρίς άλλη σημαντική φάση μπροστά στις δύο εστίες.